παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το επίρρημα μάλλον. Και για να το μάθετε σωστά, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. Μάλλον θα βρέξει. Καταλάβατε? Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Ποιο παιδάκι θα φέρει ένα παράδειγμα? Κατερινούλα. Στο σπίτι τα παράθυρα είναι κλειστά, μάλλον κάνει κρύο. Μπράβο, Κατερινούλα. Μπράβο, κούκλα μου. Και τώρα ποιο παιδάκι θα μας κάνει μια πιο μεγάλη πρόταση? Εσύ, Πετράκη. Το πρωί που έφυγα από το σπίτι είχαμε πολλούς κουραμπιέδες. Το μεσημέρι που γύρισα δεν είχε κανένα. Μάλλον ήρθαν επισκέπτες. Μπράβο, Πετράκη. Πολύ ωραία χρήση του επιρρήματος μάλλον. Άλλο παιδάκι. Τι, κύριε. Για λέγε εσύ, Γιωργάκη. Εχθές που γύρισα στο σπίτι μου μετά το σχολείο, μπήκα μέσα και άκουσα περίεργα τριξίματα και αναστεναγούσα από την κρεβατοκάμαρα της μαμάς. Ο μπαμπάς μου ήταν στη δουλειά. Οπότε η μαμά μου ήταν στο κρεβάτι μάλλον.